Πάμε λίγο πίσω στην υπόθεση του Σάκη Ρουβά, γιατί ο συνθέτης Νίκος Τερζής απαγορεύει στον Σάκη Ρουβά να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Πάμε να δούμε τι λέει ο ίδιος. Πολλά χρόνια και με το Σάκη. Ναι. Ξέρεις πόσο ευαίσθητος είμαι σε πολλά τέτοιου είδους θέματα. Mm-hmm. Ξέρεις ότι δεν μπορώ κάποιες στιγμές, okay, να μένω πολύ αμέτωχος σε όλα αυτά. Η δήλωσή μου έχει ξεκινάει με ένα αν. Mm-hmm. Αν προσέξαμε. Το πρόσεξα, βεβαίως. Και βεβαίως υπάρχει και μια απάντηση που λέει ότι δεν με αφορά τι κάνει ο κάποιος άλλος απέναντί μου, ενδιαφέρει η δική μου στάση. Είναι η δήλωσή μου για τη δική μου στάση. Γιατί θεωρώ, όπως και εσύ φαντάζομαι, εμένα με λύπησε το γεγονός, ας πούμε, ότι άκουσα τόσες έτσι, ας πούμε, μια ευαισθησία μεγάλη απέναντι στο πρόσωπο, τέλος πάντων, ενός ανθρώπου. Δεν θα τον κρίνω εγώ, δεν κρίνω ποτέ εγώ ανθρώπους, ούτε έχω πάρει θέση ποτέ. Ασφαλώς και θα τον κρίνει η δικαιοσύνη, αλλά είναι ήδη προφυλακιστέος, αν δεν κάνω λάθος. Άρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο, τον οποίο αυτό που εκκρεμεί είναι απλά το... Η τελική απόφαση του... Το πόσο καιρό θα είναι, ας πούμε, εκεί που πρέπει να είναι, βάσει της δικαιοσύνης. Για μένα, πάντα στο μυαλό μου, γιατί γράφω και για να γράφεις γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ευαίσθητοι άνθρωποι, πρέπει να είσαι ευαίσθητος ως άνθρωπος για να γράφεις. Δεν μπορείς να είσαι ψυχρός. Είναι τα θύματα πάντα. Και τα θύματα ασφαλώς γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς όλους τι έχουν βιώσει. Mm-hmm. Αυτή η ευαισθησία μου λοιπόν δεν μπορεί να με αφήνει εμένα αμέτωχο σε αυτό που γίνεται τριγύρω γενικώς, γιατί γενικώς ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι τώρα αυτό. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα περιστατικό που σχολιάζουμε τώρα. Τριγύρω μας υπάρχει ένας βομβαρδισμός τέτοιων γεγονότων που πραγματικά κάθε μέρα που ξυπνάω λέω τι άλλο θα διαβάσω πάλι σήμερα. Δηλαδή διαβάζω... Έχω δώσει ένα μήνυμα, δεν έχω μάθει γενικώς να μασάω τα λόγια μου και ό,τι κάνω γενικώς σαν άνθρωπος το εννοώ πάντα. Περιμένω τουλάχιστον και ένα κάτι... Εγώ περιμένω και μια, ας πούμε, γιατί όσο άρχισα πρέπει να πει και να ξέρετε κάτι, παιδιά, συγγνώμη, λάθος. Κανένας δεν είναι αλάνθαστος. Κάτι να. Περιμένω κάτι να ακούσω. Είδες την απάντησή του, Νίκο, σε κάλυψε. Γιατί εγώ έμεινα στο βίντεο που μου στείλανε. Okay. Εντάξει. Άρα είδα, όχι με γραπτό λόγο, είδα γενικά τα συναισθήματα. Γιατί σε ένα βίντεο, ξέρεις, είναι και τα συναισθήματα που παίρνει το πρόσωπό σου όταν λες κάτι. Δεν είναι γραπτός λόγος. Και το γραπτό λόγο ο καθένας το διαβάζει όπως θέλει στο κεφάλι του. Ακριβώς. Για παράδειγμα, μπορεί να λέω καλημέρα. Με χαμόγελο να γράφω, αλλά κάποιος άλλος το διαβάζει καλημέρα. Με έντονο ύφος. Η απάντηση του Σάκη είχε να προσπάθησε να. Εγώ είμαι σύμφωνος με αυτό. Αυτό ακριβώς, αυτή είναι η ουσία. Βασικά, στα θύματα πρέπει να βρισκόμαστε όλοι. Mm. Και όχι να ωρεοποιούμε. Δηλαδή, δεν έχω ούτε. Πώς θα το εξηγήσω. Δεν είναι θέμα εμπάθειας μπορεί να έχω εγώ με τον Σάκη. Γιατί δεν έχω καμία εμπάθεια. Αντιθέτως, τον αγαπάω και πραγματικά με λύπησε αυτό που άκουσα. Και ο ίδιος μου αδελφός να το έκανε, την ίδια στάση θα είχα. Να είστε σίγουροι. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με εμένα ως άνθρωπο αυτό το πράγμα.